Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι είναι το τελευταίο Συμβούλιο πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη και τεράστια σημασία. Και βέβαια το περιεχόμενό του, η ατζέντα του, δίνει έμφαση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, το οποίο αποτέλεσε μια πολύ θετική διαδικασία που αποφασίστηκε τα τελευταία χρόνια. Στην ουσία κλείνουμε 5 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης πάρα πολύ σκληρής, για την οποία ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα και έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας θεωρείται υποχρεωτικό πλέον και δεν παραβιάζεται ούτε από μεγάλες ούτε από μικρές χώρες. Και τεράστιες αλλαγές συνέβησαν στην περιοχή μας, στον περίγυρο της Ευρώπης. Μπόρεσε αυτές τις αλλαγές είτε την Αραβική Άνοιξη, είτε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις παλιές Σοβιετικές Δημοκρατίες, να τα αντιμετωπίσει από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Παρά τις προσπάθειες, ο διακυβερνητισμός εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό στοιχείο λειτουργίας και τη βασική μέθοδο εργασίας στην ουσία. Ο τρίλογος για συγκεκριμένα θέματα καθυστερεί αφόρητα και συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών γίνονται για ελάχιστα συμφέροντα. Κάτι που φυσικά δεν συνέβαινε στην αρχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ένωση αυτή, προσφέροντας 50 χρόνια ευημερίας και ειρήνης σε όλους τους πολίτες, τους έδωσε το δικαίωμα και την πολυτέλεια να είναι πολύ κριτική απέναντί της. Πρέπει να τονίσουμε τα αρνητικά, αλλά και συγχρόνως τα θετικά. Και να σημειώσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανταπόκριση στα ζητήματα που ετέθησαν από τους συναδέλφους πραγματική, αν δεν υπάρξει μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Επομένως, μας χρειάζεται μια διαφορετική Ευρώπη. Αυτό που λένε ορισμένοι περισσότερη Ευρώπη, αλλά διαφορετική, όπου θα ξεκαθαριστεί τι απομένει στα κράτη-μέλη και τι ανάκειται σε ευρωπαϊκή πραγματική διακυβέρνηση, η οποία μπορεί να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονται. Είτε στη φορολογία, είτε να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, είτε να συντονίσει τα δικαιοπρακτικά συστήματα, είτε να λειτουργήσει ως πραγματικά ενιαίος χώρος. Αυτό πρέπει να είναι το ζήτημα που θα απασχολήσει το επόμενο Συμβούλιο μετά τις εκλογές, στις οποίες εγώ προσωπικά ελπίζω ο ευρωσκεπτικισμός, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως από τον κύριο Φάρατζ, να μην έχει ιδιαίτερα σημαντική θέση.